Για να δούμε αν ακούσουμε, μάλλον να σας ακούει ο κύριος Κατοπόδης. Καλό απόγευμα κύριε Κατοπόδη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, Παναγιώτη μου, καλά, εσείς τι κάνετε? Επιτέλους, καταφέραμε να τα πούμε, λέω και εγώ τι θα γίνει σήμερα. Λοιπόν, δεν θα σας ακούω καθόλου. Ναι, υπάρχει και η τεχνολογία μας προδίδει. Είχαμε και ένα θέμα με τη σύνδεσή μας, ευθυνόμαστε εμείς και ζητώ συγγνώμη. Κύριε Κατοπόδη, έχετε πολύ καιρό να μιλήσετε δημόσια σε αυτό το βήμα και θέλω λίγο να προσδιορίσουμε από την αρχή τη συζήτηση αυτή. Επειδή έχει αναλυθεί σε βάθος ο τρόπος βεβαίως διαχείρισης των χρεών του συνεταιρισμού, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να μας πείτε πού βρισκόμαστε και να απαντήσετε βεβαίως και σε πάρα πολλά δελτία τύπου που έχουν βγει αυτή τη στιγμή για τον τρόπο όπου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μεθαύριο, αν δεν κάνω λάθος, η συνεδρίαση. Και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλές κατηγορίες στον τρόπο της δικής σας διοίκησης. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω και να ξεκινήσουμε αυτό που είναι ένα ερώτημα που μας ακούνε πολύ τώρα συνεταιριστές και θα θέλουν να μάθουν. Για ποιο λόγο γίνεται η διαδικασία πάλι γενικής συνελεύσεως με τηλεδιάσκεψη, που έχει αποδειχθεί μια προβληματική διαδικασία και δεν περιμένετε να χαλαρώσουν λίγο τα μέτρα και να γίνει εκ του σύνεγγυς σε έναν ανοιχτό χώρο η επόμενη συνέλευσή σας? Όταν είχε διακοπεί, αναβληθεί η δεύτερη γενική συνέλευση, στείλαμε το χαρτί στην BQH, μάλιστα, στον ειδικό εκαθαριστή, και μας απάντησε ότι για να κάνετε την επόμενη γενική συνέλευση έχετε μέχρι 30 Μαΐου. Και γι' αυτό εμείς, το Συμβούλιο δηλαδή, βάλαμε την τελευταίες μέρες του Μάη, γιατί φτάσαμε μέχρι εκεί, γιατί είχε ξεκινήσει από τις 5 Απριλίου αυτό που έχει βγει η απόφαση. Και πήγαμε, και γι' αυτό βάλαμε και στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης ότι θα γίνει ή με τηλεδιάσκεψη ή με διαδόσεις παρουσία. Μάλιστα. Αυτό πριν 40 μέρες δεν το ήξερε κανένας που θα πάει. Και ακόμα δεν ξέρεις που θα πάει, γιατί και τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή αν λέγαμε ότι θα το έχουμε τη Γενική Συνέλευση μια εβδομάδα ακόμα πίσω, και τώρα και σε ανοιχτούς χώρους η ΚΙΑ το απαγορεύει να υπάρχουν πάνω από 100 άτομα. Και σε ανοιχτό χώρο, όχι σε κλειστό που θα πηγαίναμε εμείς. Mm-hmm. Εμείς πάμε σαν Δέλτα Σίγμα με τον νόμο, γιατί απέναντί μας δεν έχουμε μόνο τους αγρότες ή κάποιους αγρότες που μπορεί να λένε ότι η τηλεδιάσκεψη δεν είναι σωστή, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Είναι όμως ότι πρέπει το Συμβούλιο και το ΤΑΟΛ να είναι απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στην Αγροτική Τράπεζα, στην BQH, ότι δεν μπορεί να σκοθεί ένα πρωί και να λέει ότι η Γενική Συνέλευση θα την κάνει όποτε θέλει. Δεν είναι μόνο η BQH, είναι και οι αγοραστές που έχουν δεσμεύσει κάποια λεφτά εγγυητικές από τον Νοέμβρη μήνα. Ναι. Από τον Νοέμβρη μήνα κάποιες εγγυητικές και τους πάμε δύο μήνες πίσω. Κανένας με την πανδημία δεν ξέρει πού μπορεί να αν τελειώσαμε και πού μπορεί να τελειώσουμε. Και εμείς το Σεπτέμβριο, όταν ξεκινήσαμε όλη αυτή την περιπέτεια, ήταν ανοιχτά στη Λευκάδα τα πάντα και δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε και 6 μήνες ακόμα καραντίνα. 6 μήνες δεν θα μπορούμε να κάνουμε ούτε συμβούλια, κάναμε με τηλεδιάσκεψη. Ναι. Όχι γενικές συνελεύσεις. Βέβαια, σε αυτό το οποίο λέτε τώρα, κύριε Κατοπόδη, υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι και το Δεκέμβριο πάλι κάνατε λόγο για ημερομηνία κρίσιμη και ότι στενεύουν τα περιθώρια και ότι πέρναγε λοιπόν ο καιρός και τελικά δεν έμενε το λουκέτο τον συνεταιρισμό. Όχι, δεν είναι έτσι, Παναγιώτη. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι. Όταν είχα βγει εγώ και με είχαν τότε και κάποιοι το κοροϊδεύανε, δηλαδή ότι είχα πει ότι σε 6 του μηνός έρχεται παγόβουνο και αυτό. Mm-hmm. Όταν θα πάρει η Γενική Συνέλευση, εγώ είπα μια λάθος για μένα απόφαση, και όταν θα είναι η άρνηση πώληση των δύο οικοπαίδων. Ναι. Και ρύθμιση, όταν θα στείλουμε αυτή την απόφαση, αν υπάρξει τέτοια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην τράπεζα, μετά θα δούμε αν λέει αλήθεια ο πρόεδρος ή οι απειλές της τράπεζας είναι αληθινές ή είναι ψεύτικες. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει. Απλά από τις 6 Δεκέμβρη μέχρι τώρα δεν έχει πάει αρνητική απάντηση στην BQH. Στην BQH έχει πάει ένα χαρτί του ΤΑΟΛ που λέει δεν έγινε, μαζί με το χαρτί της ΔΕΗΣ, ότι δεν έγινε η τηλεδιάσκεψη γιατί κόπηκε στη μισή Λευκάδα το ρεύμα. Πήγε άλλο ένα χαρτί μετά από 3 μήνες, 4, πάλι του ΤΑΟΛ που έλεγε ότι κακή σύνδεση του ίντερνετ. Και με 1000 παρακάλια μας δίνουν 40 μέρες να ξανακάνουμε
γενική συνέλευση. Δεν ήταν στο χέρι της, του ΔΣ και σε κανέναν πρόεδρο να το πάει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Μάλιστα. Αν ήταν στο χέρι το δικό μου, θα το πήγαινα και τον Αύγουστο. Μάλιστα. Ποιος δεν θέλει πρόεδρος να μην ασχολείται όλη η Λευκάδα μαζί του και να μην πάει σε μια γενική συνέλευση που θα ήταν διαζώσεις. Σωστά. Οι επικριτές σας όμως να αυτό... Να σας κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Βεβαίως, βεβαίως. Να το κάνω εγώ τώρα προς βεβαίως. Τους ακροατές. Mm-hmm. Οι γενικές συνελεύσεις του ΤΑΟΛ γινότανε το πολύ με 30 άτομα, που μη μου πείτε ότι είναι πολύ κρίσιμο το θέμα, το ξέρω ότι είναι πολύ κρίσιμο, το ξέρω πάρα πολύ από πολλούς καλύτερα ότι είναι κρίσιμο το θέμα αυτό που πάμε να αποφασίσουμε, αλλά και το 19 και το 18 και το 17 που αποφασίζαν κάποιες γενικές συνελεύσεις να νοικιάσουν το κάστρο, να μην το νοικιάσουν το κάστρο, να βγάλουμε το Ιόνιο Σταρ, να μην βγάλουμε το Ιόνιο Σταρ, να βγάλουμε αυτά που βγάλαμε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 30 και 32 άτομα μπαίναν και παίρναν τις αποφάσεις. Ναι. Και τώρα με την τηλεδιάσκεψη, η μία φορά είχαν κάνει 120 αιτήσεις και την πρώτη δεν θυμάμαι πόσες. Για το ίδιο θέμα λέτε πάντα. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, από την άλλη όμως, σε αυτό, κύριε σαν ιδέα η τηλεδιάσκεψη δεν είναι κακή. Που άλλος μπορεί από το σπίτι του να μπει θα πάω και να δει. Λέει, θα μιλήσουμε, θα σας πω, mm-hmm. θα μιλήσουμε, λέει, διαζώσεις. Γιατί αν δεν είναι με τη μέσα τηλεδιάσκεψη θα του κόψει κανένα το λόγο να μην πει αυτό που θέλει να πει ο κάθε συνεταιρός. Εγώ βεβαίως θα σκεφτόμουν ότι απέναντίας από τη στιγμή που και τη τηλεδιάσκεψη μπορεί να τη γράψει κάποιος, θα υπάρχουν και όλα όσα έχουν υποθεί. Όμως πάνω σε αυτό, κύριε Κατοπόδη, και θέλω. Δεν τη γράφει κάποιος, τη γράφουμε, έχουμε και εμείς. Αυτό εννοώ. Ότι υπάρχει δηλαδή. Μπορεί, βέβαια μένουν και τα πρακτικά. Αντιλαμβάνομαι. Οπότε υπάρχουν και οι δημόσιες τοποθετήσεις όλων. Θέλω όμως πάνω σε αυτό, επειδή η αντίθετη πλευρά, οι επικριτές σας λένε ότι εσείς μέσα από τη τηλεδιάσκεψη κάνετε προσπάθεια να ελέγξετε. Ναι. Ποιοι θα δηλώσουν συμμετοχή και μάλιστα έχετε διαγράψει ωραία. Διάφορα μέλη. Κάποιοι. Ναι. Θέλω λίγο να μας απαντήσετε και σε αυτό. Και ξέρετε, σας τα θέτω αυτά τα ερωτήματα γιατί επειδή υπάρχουν από τις ανακοινώσεις, τα έχω συγκεντρώσει για να μην λένε τώρα οι φίλοι που μας ακούν ότι δεν σας τα ρωτάω. Να μας τα απαντήσετε εδώ. Παναγιώτη, θα με ρωτήσεις ό,τι θέλουν οι ακροατές και ό,τι θέλεις εσύ. Βεβαίως, βεβαίως. Θα πάρουμε ένα-ένα. Θα πάρουμε καταρχάς μου για τις διαγραφές και το άλλο το πρώτο. Και για τα email για παράδειγμα και ότι και κάποια στιγμή email. Πρέπει να υπάρχει το SMS και όλο αυτό που υπάρχει. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως, θα σας πω. Στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη έχουμε πάνω από 5-6 καταγγελίες επίσημες ότι δεν έχουν φτιάξει τα email αυτός ο κόσμος. Mm-hmm. Σε μία συνάντηση που έκανα πριν 15-20 μέρες είχα ξεκινήσει την πρώτη φορά που έκανα την περιοδία στην Εξάνθεια και στην Εγκλωβή. Να. Ο κύριος Κοντογιώργης μπροστά στον Ηλία τον Βουλγκούρτη, τον πρόεδρο της Εγκλωβής, τον Κώστα τον Καγκελάρη και σε κάποιους συγχωριανούς του, είπε ότι εγώ έχω κάνει το email τις 11 η ώρα, 11 και 15. Μου ήρθε η απάντηση από τα ΟΛ να μπω. Και η γυναίκα του Κώστα του Βλάχου δεν μάψε να μπω. Ότι εσένα δεν σου δώσανε το δικαίωμα να μπεις μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί, να δημιουργηθεί πρόβλημα και να εντυπώσει στον κόσμο. Έχουν 4-5 μέλη του συνεταιρισμού επεύθυνες δηλώσεις στο ΤΑΟΛ που λένε ότι το δικό μου το email δεν είναι αυτό και πάλι και εσείς φτιάξατε ένα email. Πού δεν το φτιάξαμε, μας ήρθε email. Δηλαδή υπήρχαν ψεύτικα email από δύο συγκεκριμένα γραφεία εδώ στη Λευκάδα που τα ξέρω, που τα ξέρουμε δηλαδή και τα έχουμε καταγγείλει και στον εισαγγελέα Λευκάδας πως είναι, ποια είναι αυτά. Άρα λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν για να καταλάβω κύριε Κατοπόδη, όχι δεν θα πούμε ονόματα, δεν θέλω εγώ να πει ονόματα, απλά για να καταλάβω. Φτιάχτηκαν άλλα email από αυτά που είχαν δηλωθεί, δηλαδή κάποιοι δημιούργησαν. Δεν υπήρχαν, ήταν ψεύτικα. Όπως σπάσανε τους κωδικούς και μπήκαν άνθρωποι μέσα που δεν είχαν πάρει, δεν είχαν δικαίωμα να λάβουν την συμμετοχή για τον ΑΒ λόγο, τη συμμετοχή δεν θα τους έστεινε σε yeah. αυτούς συγκεκριμένους τέτοιο και βρεθήκανε να σπάνε τους κωδικούς και να μπαίνουν μέσα. Yeah. Και εκτός από αυτό όπου δημιουργήσκανε όλα αυτά τα προβλήματα, το ρίξαμε και την ευθύνη ότι φταίει το ΤΑΟΛ. Όχι, δεν φταίει το ΤΑΟΛ. Εμείς κάναμε τίμια μια γενική συνέλευση, άλλοι δεν παίζανε τίμια.
Άλλοι δημιουργούν το πρόβλημα στο ΤΑΟΛ. Άλλοι θέλουν το ΤΑΟΛ να κλείσει. Μάλιστα. Και γυρνάνε και λασπολογούν όλο το ΔΣ ή τους τέσσερις του ΔΣ. Σε όλη τη Λευκάδα και άλλους δύο-τρεις που μπορεί να απ' έξω. Ωραία. Που είναι υπέρ σε αυτό το πράγμα μόνο και μόνο για να μας μπλέξουν στα σχέδιά τους, στα σχέδιά τους με το τουριστικό περίπτερο και. Ωραία. Κύριε Κατοποδή, πάνω σε αυτό, εσείς είχατε βγάλει ένα δελτίο τύπου. Είχατε κάνει κάποιες συναντήσεις με πρώην. Να σου πω και για τις διαγραφές. Ναι, συγγνώμη, ναι, δεν με απαντήσετε. Σωστά. Και μετά μου κάνεις ό,τι ερώτηση θέλεις. Σωστά. Σχετικά με τις διαγραφές μελών που δεν αποδεικνύουν για τα τελευταία δύο χρόνια συναλλαγές σύμφωνα με το λογιστήριό μας. Ναι. Από αυτές τις διαγραφές, το 90% δεν έχει ψωνίσει στο συνεταιρισμό ούτε, όχι στα δύο τελευταία χρόνια που λέει ο νόμος, δεν έχει ψωνίσει στο συνεταιρισμό ούτε στα πέντε τελευταία χρόνια. Αυτό φαίνεται από το λογιστήριο. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι το ΙΠΑΤ πολλές φορές μας ζητάει να ελέγξουμε τα στοιχεία του μητρώου μελών μας, διότι αυτά αποστέλλονται στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίου εσόδων που γίνονται διάφοροι έλεγχοι. Όπως καταλαβαίνετε, το μητρώο πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί θέλω κάθε χρόνο υπεύθυνη δήλωση, κύριε Κουνιάκη. Μάλιστα. Δεν διαγράψαμε μέλη που μας έστειλαν υπεύθυνη δήλωση ότι συναλλάσσονται, αλλά δεν γνώριζαν ότι πρέπει να αποδεικνύουν τις συναλλαγές τους και ζήτησαν να μην διαγραφούν. Όσοι μας στείλανε πίσω την αίτηση και λέει ότι εγώ ψωνίζω αυτό το ΤΑΟΛ και απλά δεν το ήξερα, και ας είχαν βγει τα τελευταία τρία χρόνια ανακοινώσεις, από δύο-τρεις ανακοινώσεις κάθε χρόνο, εμείς δεν τους διαγράψαμε. Δεν διαγράψαμε μέλη που ζήτησαν να μεταφέρουν τη μερίδα τους σε άλλο πρόσωπο. Διαγράψαμε μέλη που είχαν πεθάνει και έχει περάσει το πεντάμινο από το θάνατό τους και οι κληρονόμοι τους δεν ζήτησαν να πάρουν τη μερίδα τους, διότι έτσι λέει ο νόμος και το καταστατικό. Διαγράψαμε μέλη που μας υπέβαλαν επέθυνη δήλωση ότι επιθυμούν τη διαγραφή τους, γιατί υπήρχαν πάνω από 50 άτομα που επιθυμούν τη διαγραφή τους. Διαγράψαμε μέλη που τους στείλαμε επιστολές και αυτές εισπράστηκαν και το λόγο ότι ποτέ δεν γνωστοποίησαν το συνδυασμό τη νέα τους διεύθυνση. Τίποτα. Διαγράψαμε μέλη που δεν απάντησαν καθόλου ούτε στο τηλέφωνο, ούτε μας έστειλαν απάντηση. Και μας έλεγε ο νόμος ότι σε 10 μέρες τα μέλη πρέπει να απαντήσουν και εμείς το κάναμε από 70 μέρες και πάνω. Μετά από τις 80-90 μέρες αρχίσαμε και πηγαίναμε, προσπαθάγαμε να δούμε, να φτιάξουμε λίγο το καταστικό. Όταν ήρθα στο ΤΑΟΛ, κύριε Κουνιάκη, βρήκα ένα συνεταιρισμό με 1718 άτομα. Τα 1718 άτομα, στο σύνολο οι 700 ήταν πεθαμένοι. Κανά 150 άτομα ζουν στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία και όπου αλλού θέλουν να ζουν. Δεν έχουν καμία σχέση με το συνεταιρισμό το δικό μας. Κανά 50 μέλη λένε ότι από μόνοι τους δεν θέλουν να είναι στο συνεταιρισμό. Πέραμε τηλέφωνο να μας πούν τα στοιχεία τους και λέγανε δεν θέλουμε, μας γράψανε ψεύτικα. Γιατί κάποτε τους γράφανε όλους στο χωριό για να βγάλουν περισσότερο αντιπροσώπους. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Ότι η Εξάνθεια έβγαζε περισσότερους αντιπροσώπους από τον Άγιο Πέτρο που είναι 3 φορές μεγαλύτερο χωριό και από την Πλαγιά που είναι 7 φορές μεγαλύτερο χωριό. Μάλιστα. Έβγαλε περισσότερους αντιπροσώπους. Δηλαδή γράφανε τότε παλιά τους πάντες για να βγάλουν αντιπροσώπους. Και τώρα γύρισε ο νόμος, άλλαξε το 2015 και πάμε και γίνεται. Το ΤΑΟΛ τώρα όλοι οι μέτοχοι έχουν μία ψήφο, δεν υπάρχει αντιπροσώπη. Αυτό έχει γίνει με τις διαγραφές. Απλά δεν είναι, μπορεί να μου πεις ότι δεν ήταν ο κατάλληλος χρόνος. Ναι, αλλά όταν σου στέλνει το Υπουργείο και σου λέει τελευταία προθεσμία και υπάρχουν το email, υπάρχουν τα χαρτιά. Μάλιστα. Γιατί να τρέξουν σε αυτά που λένε οι άλλοι. Να σας στείλω τώρα το email που λέει ότι 10 Απριλίου τελευταία προθεσμία να φτιάξετε το μητρώο σας. Και εμείς το φτιάξαμε τις 25 Απριλίου. Μάλιστα. Πίσω. Γιατί τι να κάνουμε. Εσείς τι θα κάνατε. Πάστε μου αλήθεια.
Όχι, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το email, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις εντολές αυτές. Θα λέω ψέματα, θα στείλω σε δεν τίθεται θέμα. Δεν κάνουμε. Σήμερα, όποτε θέλετε. Κύριε Κατοπόδη, δεν κάνουμε. Εδώ δεν δικάζουμε, να ξέρετε. Δηλαδή, εγώ δεν έχω. Εγώ ακούω την άποψή σα. Αλλά σα λέω, αυτό βγαίνουν και σύμβουλοι έξω και το λένε. Ωραία. Και το λένε σύμβουλοι κακώ. Και το διευκρινίζετε. Γιατί το έχουν δει το χαρτί. Ωραία. Θέλω λίγο επειδή. Έχει ενημερωθεί το συμβούλιο. Ωραία. Θέλω λίγο να πάμε. Εσείς το τελευταίο διάστημα κάνατε μια σειρά επαφών με θεσμικούς. Είδατε και πρώην προέδρους του συνεταιρισμού, εποπτικό συμβούλιο. Υπάρχει μια ανακοίνωση τώρα εδώ που βγήκε από την ανεξάρτητη κίνηση λευκαδιτών μελετών που την δημοσίευσαν πριν λίγες ώρες, που λέει ότι δεν λέτε στο δελτίο τύπου με ποιους πρώην προέδρους συνεταιρισμού συναντηθήκατε και πώς ήταν το κλίμα. Και αν όλοι συμφώνησαν με όλο αυτό, γιατί θέλω λίγο να πάμε μετά να κατανοήσουμε για άλλη μια φορά για το τίμημα αυτής της επένδυσης. Ακούστε λίγο. Ναι. Ακούστε λίγο. Εγώ κάλεσα όλους τους πρώην προέδρους του ΤΑΟΛ που ήταν εν ζωή. Μάλιστα. Ποιους θα καλέσετε, και δεν είχαν και δικαστικές διαμάχες μαζί τους. Ποιους θα καλέσετε. Κάλεσα όλους τους πρώην προέδρους που ήταν ζωή. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, ο μόνος πρόεδρος που δεν ήρθε τότε ήταν ο Νίκος ο... Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Μαζί με τους προέδρους είχα καλέσει και κάποια μέλη από τα Δέλτα Σίγμα. Σε αυτό το Δέλτα Σίγμα, σε αυτή τη συνάντηση, είχε έρθει και ο Φίλιππας ο Μεσίνης, ο κύριος Φίλιππας Μεσίνης, που υπογράφει αυτή την ανακοίνωση mm-hmm. από κάτω. Ναι. Ναι. Με ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Και την υπογράφει. Μπροστά σε όλους τους προέδρους, μας είπε ο Φίλιππας, σκόθηκε πάνω και είπε ότι εγώ συμπάστω με αυτό που λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα με την BQH, ότι πρέπει να βάλουμε πλάτες όλοι, ότι βλέπω και το ήξερα κιόλας από τα ταξίδια που έκανα με τον πρόεδρο στη BQH, ότι υπάρχει πρόβλημα και πιέζει πάρα πολύ η τράπεζα. Και είπαμε σε ένα κλίμα ότι θα προσπαθήσουν όλοι να βοηθήσουν να πάνε σε αυτό. Υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις, δηλαδή το συζητήσαμε, μας είπαν για τις τηλεδιασκέψεις, ναι. Τους έλυσαμε το πρόβλημα, τους δείξαμε τα χαρτιά, την πίεση της τράπεζας και φύγαμε αγαπημένοι και καλά όλοι. Εγώ δεν ζήτησα από κανέναν, από κανένα πολιτικό φορέα της Λευκάδας που ήρθε στο γραφείο για να ενημερωθεί, να βγει και να κάνει μία δήλωση υπέρ μου. Απλά εγώ τους έλεγα, παιδιά, ακούγονται ναι, ακούγονται πολλά, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Και πώς έχουν τα πράγματα, ορίστε τα χαρτιά της PQH, ορίστε τα χαρτιά των δανείων του ΤΑΟΛ, ορίστε το ένα, ορίστε το άλλο. Ενημερώντανε 2 και 3 ώρες όλοι και φεύγανε. Τώρα, αν κάποιος ήθελε να βγάλει ανακοίνωση, ήταν δικαίωμά του υπέρ του ΤΑΟΛ ή κατά του Προέδρου, ναι. Δεν ζήτησα σε κανέναν να βγει και να πάρει το μέρος του ΤΑΟΛ ή μέρος του Προέδρου. Ναι. Εγώ τους έλεγα την αλήθεια με στοιχεία και χαρτιά. Ναι. Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο, κύριε Κατοπόδη, θέλω να μου πείτε, έγινε και μία συνάντηση στο Σύβρο, έτσι δεν είναι? Εσείς γενικότερα γυρίσατε τα χωριά εκεί και μάλιστα... Εγώ πήγα 2 φορές στο Σύβρο. Ωραία, ωραία. Εκεί υποθέτω ότι αυτά τα ερωτήματα που σας θέτω εγώ και όλοι οι προβληματισμοί και οι αγωνίες για την εκποίηση ενός περιουσιακών στοιχείων του συνεταιρισμού, γιατί θέλω και κάτι άλλο μετά να πάμε λίγο στα χρέη. Είπε ο κύριος Αργυρός. Γι' αυτό που λέτε για το λουκέτο, ότι δεν μπορούν να μας βάλουν λουκέτο όταν η περιουσία μας είναι μεγαλύτερη από τα χρέη που έχουμε. Και έφερε ένα παράδειγμα, συγγνώμη, συνεταιρισμού στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, που χρωστάει 50 εκατομμύρια ευρώ. Λύστε μας λίγο αυτή την απορία, δηλαδή πραγματικά. Γιατί υπάρχουν πολλές φωνές που κάνουν λόγο για ξεπούλημα μιας περιουσίας με ένα πολύ χαμηλό τίμημα. Δεν θέλω να μπούμε λίγο στα τεχνικά ζητήματα για το πόσο είναι ο ένφια που εξηγούσε ο κ. Αργυρός και το μέτρο. Ακούστε λίγο. Ωραία. Να σας πω αυτό το τελευταίο τώρα, να πιαστώ από αυτό και θα σας πω και τα υπόλοιπα που είπε ο κ. Αργυρός. Καταρχάς, το ένφια δεν μετράει πουθενά. Ναι. Δεν υπάρχει σαν δείκτης πουθενά στον κόσμο. Βάση διαπραγμάτευσης είναι... όμως είναι. Βάση διαπραγμάτευσης είναι. Ούτε. Αυτό είναι κατασκεύασμα στο μυαλό του κύριου Αργυρού. Δεν υπάρχει έμφυα. Όλες οι αγοροπολισίες στην Ελλάδα, αυτό που είναι στο νόμο,
αυτό που μας, γιατί και εμείς είναι η Τράπεζα Ελλάδος από πάνω, δεν αφήνει ούτε την PQH ούτε κανέναν, ούτε εμείς να μπορέσουμε να πουλήσουμε χαμηλότερα, είναι η εμπορική αξία των οικοπαίδων, των τμήματων και η αντικειμενική. Η αντικειμενική είναι αυτή που το βάζει το κράτος και, και πληρώνεις το φόρο, και η εμπορική είναι αυτό που πουλάς το κάθε οικόπεδο, ο κάθε ένας. Αυτός είναι συνεταιριστής ή είναι ιδιώτης. Τον άξαμε πάλι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Αργυρό. Δεν υπάρχει όμως αυτό που λέει με το έμφυα. Να σας πω όμως και το τελευταίο. Όταν ήρθε ο κύριος Αργυρός, γιατί εκείνη τη μέρα είχαμε συμβούλιο, σας το είπε και αυτό στο ράδιο. Ναι. Ναι, και μου είπε ότι πρόεδρε να δούμε μήπως μπορέσουμε να πάρουμε μία παράταση. Και του λέω, Γιάννη, να φέρεις εδώ, κάνε μία αίτηση ή να κάνουμε μία αίτηση ή κάνε εσύ μία αίτηση, όπως θέλεις πάρτο. Προς τα Υπουργεία, προς την Τράπεζα, προς τις εταιρείες, στα όλα. Και να συμφωνούν να πάρουμε μια παράταση και εγώ σου παίρνω παράταση όσο καιρό θέλεις εσύ. Αφαίρετα όμως, χωρίς να υπάρχει αυτό το πράγμα, εμείς θα πάμε να πάρουμε παράταση με αποτέλεσμα να την αχτεί ο συνεταιρισμός το ΤΑΟΛ στον αέρα, δεν την κάνει ούτε ο πρόεδρος, αλλά δεν την κάνει και το ΔΣ. Και αυτές οι αποφάσεις, να ξέρετε, που έχουν επαρθεί σε όλο αυτό το διάστημα, για να μην παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι ξύπνησε ένα πρωί ο πρόεδρος που ήρθε από την Περατιά και θέλει να ξεπουλήσει την περιουσία του ΤΑΟΛ, τον κακό του στον καιρό, είναι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του 19, που μας έβαλε όρια και μας είπε θα πουλήσετε 1, 2, 3, 4. Αυτά είναι στα πρακτικά. Πήγα και εγώ στο Σύβρο που είπατε. Στο Σύβρο που πήγαμε, την πρώτη φορά που μίλησα στον κόσμο, τους είπα όλα αυτά που ξέρουμε. Τη δεύτερη φορά που κανονίσανε μια συνάντηση και καλέσανε και τον πρόεδρο του ΤΑΟΛ, δεν με άφησαν να μιλήσω. Μου κάμανε 27 ερωτήσεις και με αφήσανε 1,5 λεπτό να μιλήσω. 1,5 λεπτό. Δεν πρόλαβα να πω, να τους πω για τα δάνεια μου, λέγανε δεν θέλουνε. Να φανταστείτε ότι το Προεδρείο εκεί, το Προεδρείο μου λένε ότι εμείς δεν πρέπει να πουλήσουμε, να κάνουμε ανάπτυξη. Διό όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αυτό ήταν το όνειρο που κάναμε από το 17 και το 18, όταν νοικιάσαμε το κάστρο. Όταν νοικιάσαμε το κάστρο για 35 χρόνια και 120.000 ευρώ. Αλλά δεν μας άφηνε μετά στο δρόμο η τράπεζα και πήγαμε και είπαμε την αλήθεια στη Γενική Συνέλευση με αποτέλεσμα η Γενική Συνέλευση να το ανατρέψει. Όταν βγάζει ανακοίνωση σήμερα ο κύριος Φίλιππας και την υπογράφει από κάτω και λέει για εγώ έχω μια πρόταση αναπτυξιακή 16 εκατομμύρια και τέτοια και 20 εδώ και 5 παραπέρα. Ναι. Ο κύριος Φίλιππας ποτέ σε κανένα συμβούλιο δεν ψήφισε την πρόταση του συνεταιρισμού να νοικιαστεί ο χώρος του κάστρου και να γίνει πεντάστερο ξενοδοχείο. Ούτε στα ΔΣ, ούτε στην Γενική Συνέλευση. Απλά λέει τώρα ότι οι ιδέες αυτές που είχαμε τότε εμείς και πήγαμε και με τον κύριο Μελά στα Υπουργεία, τις φέρνουν πάλι πίσω. Και μου λέει το Προεδρείο τώρα στο Σύβρο, να σας ξαναγυρίσω στο Σύβρο, ναι, ότι έτσι πρέπει να πάτε. Ρε εσύ, αφού την έχουμε δεδουλεμένη αυτή, την έχουμε δει την οδό και δεν βγήκε πουθενά. Εδώ μου λέγανε ότι πρέπει να κλείσω το μαγαζί πάνω, στα εφόδια γιατί μπαίνει μέσα, και να το νοικιάσουμε να παίρνουμε περισσότερα. Και τόλμησα ο Κακομοίρης να του πω ότι αυτό και εμείς νοικιασμένο το έχουμε από την Τράπεζα Πειραιώς. Δεν είναι δικό μας το χώρο. Και μου λέει παρακαλώ πολύ κάτσε κάτω. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αυτή τη στιγμή η χρήση και της τροφοδοσίας αυτού του market, των αγροτικών προϊόντων, είναι νοικιασμένο, γιατί όλα αυτά ανήκουν... Όχι, είναι νοικιασμένο αυτό. Είναι η περιουσία της Ένωσης. Εμείς το νοικιάζουμε κάθε χρόνο. Κατάλαβα. Το νοικιάζουμε γιατί στεγάζουμε το μαγαζί αυτό. Κατάλαβα. Αγροτικά εφόδια. Δεν είναι δικό μας ο χώρος. Μάλιστα. Το οίκημα δεν είναι δικό μας. Είναι της τράπεζας. Δεν ήταν ποτέ δικό μας. Και κάποιοι θεωρούσαν ότι αυτό ανοίξει εσάς και σας έλεγαν κλείστε το. Ανοίξω τα όλα. Και ότι κλείστε το και νοικιασέ το για να παίρνουμε έσοδα από αυτό το οποίο δεν ανοίξει εσάς.
Μάλιστα. Και σου λέω το πιο απλό πράγμα. Μιλάμε για τόσο ενημέρωση που είχαν ο κόσμος. Και δεν αφήνανε να μιλήσει κανένας. Ωραία. Βγήκανε 5-10 και λέγανε τους λόγους από ένα πεντάλεπτο. Μα όταν κάνεις τον πρόεδρο του συνεταιρισμού και τον καλείς εκεί και κάνεις 27 γραφτές ερωτήσεις. Γιατί μου λέγανε να κρατάω πρακτικά. Να κρατάω και να απαντήσω. Και μετά μου δίνουν από 1,5 λεπτό μέχρι 2 να απαντήσω σε 27 ερωτήσεις. Δεν είναι ανθρώπινο, δεν είναι λογικό. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος να απαντήσει. Όσο και μορφωμένος να είσαι. Άρα λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, δεν θα μπορέσω να μπω στη διαδικασία, γιατί να λέτε ονόματα και με παίρνει τηλέφωνο τώρα αυτή τη στιγμή ο κύριος Αργυρός. Δεν θα μπω στη διαδικασία των παρεμβάσεων. Κύριε Αργυρέ, θα ολοκληρώσω. Δεν θα το κάνω αυτό. Ζητώ συγγνώμη αν με ακούτε. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω λίγο να. Τώρα κύριε Κατοπό, θέλω ο κύριος Αργυρός να παρέμβει. Τι κάνω εγώ? Να σου πω κάτι, αν έχω χρόνο να τελειώσω όλο το σκεπτικό και όλες τις ερωτήσεις. Η ώρα είναι παρατέταρτο, η ώρα είναι παρατέταρτο. Πρέπει λίγο αν μπορείς, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να βγει ο Γιάννης ή να βγει και όποιος θέλει. Όχι, το θέμα είναι, χάσουμε την κουβέντα. Όχι, μην τη χάνουμε την κουβέντα. Δεν θα τη χάσουμε, Την Κυριακή, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο για το συνεταιρισμό. Ωραία, ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε λίγο. Ωραία. Κύριε Αργυρέ και όσοι ακούτε, θέλω να, επειδή είναι παρατέταρτο, η εκπομπή ξεκίνησε και 20, είχαμε και αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Είχαμε και το δελτίο και τις διαφημίσεις που είναι χρήσιμες. Θέλω λίγο στα επόμενα 10 λεπτά που μένουν να πάμε λίγο στην ουσία. Θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε, κύριε Κατοπόδη, πραγματικά άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι το τίμημα δεν είναι αυτό που αρμόζει σε αυτή την περιοχή? Ότι για παράδειγμα σε αυτό το οίκημα όπως είναι μπορεί κάποιος να το αναμορφώσει μέσα, να γίνει υπερπολιτελές, να πάρει και τα ΕΣΠΑ, τα προγράμματα? Είναι χαμηλό το τίμημα για το συνεταιρισμό? Μπορεί ο συνεταιρισμός να πιέσει και να διεκδικήσει και να πει, κοιτάξτε να δείτε, μισό λετάκι, κάντε μια καλύτερη πρόταση? Γιατί όπως είπε και ο κ. Αργυρός, βγήκαμε στην αγορά χωρίς κανένα τίμημα. Βγήκαμε με κάποιες μελέτες. Ακούστε, όπα, περίμενε ένα λεπτό, μισό λεπτό, Παναγιώτη, μισό λεπτό. Σας το είπα και την μέρα που είχε βγει την πρώτη φορά ο Γιάννης Αργυρός. Ναι. Ο Γιάννης Αργυρός έχει κολλήσει απάνω σε αυτό το πράγμα. Σε δική του ερώτηση του Γιάννη Αργυρού, σε τηλεδιάσκεψη με την τράπεζα, που σας λέω ότι και πάλι είναι απομαγνητοφωνημένα αυτά, υπάρχουν πρακτικά, του το είπα πάλι εδώ και μου είπε το ξέχασα και το έδειξα. Είπε ο Γιάννης ο Αργυρός προς τον τραπεζίτη ότι μπορούμε, κύριε Α, τώρα να μην λέμε ονόματα. Μην πείτε ονόματα, μην πείτε ονόματα. Να βάλουμε. Τιμή εκκίνησης στο κάστρο. Και του είπε, ναι, μπορείτε να βάλετε. Να βάλετε την εμπορική αξία που υπάρχει στο κάστρο. Η εμπορική αξία του κάστρου, γιατί σας είπε και προχθές ο Αργυρός, ότι να βάλουμε πάλι εκτιμητές. Έχουμε βάλει 3 με 4 εκτιμητές. Έχουμε βάλει 3 εκτιμητές εμείς και 2 η τράπεζα, αν θυμάμαι καλά, ή 2 εμείς και 2 η τράπεζα. Κάθε φορά που βγάζουμε ένα κίνητο προς πώληση, η τράπεζα το εκτιμάει πρώτα η ίδια και μετά και εμείς. Και το κάστρο και οι 4 εκτιμήσεις επίσημες ενός Λευκαδίτη, ενός 2-3 εταιριών ανεξάρτητες από Αθήνα, ήταν ότι το κάστρο έφτανε από 630.000 μέχρι 670.000. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε ακίνητο όπως είναι το κάστρο με 670.000 στον αέρα? Και πήρε απόφαση, όχι ο πρόεδρος, πήρε απόφαση το ΔΣ να μην βάλει τιμή γιατί είναι χαμηλή και να το αφήσουμε ελεύθερο. Το αφήσαμε ελεύθερο, κύριε Κονιάκη, και δεν ήρθε κανένας. Σε όλο αυτό το διάστημα, να σας πω ότι και τις 3 φορές που έχουμε βγάλει το συγκεκριμένο ακίνητο που μου λέτε αν είναι μεγάλο και αν είναι μικρή το τίμημα, και θα σας πω και την προσωπική μου γνώμη μετά. Mm-hmm. Δεν ήρθε κανένας. Το ξαναβγάζουμε δεύτερη φορά, έρχεται μια εταιρεία και δίνει 670.000, αν θυμάμαι καλά, και ήρθε και ένας την τελευταία εβδομάδα. Πιθανόν να ήταν, δεν θυμάμαι τώρα από πού ήταν, από εδώ, από Δανία κάπου ήταν, και μας είπε ότι αν το ξαναβγάλετε η πρότασή μου θα είναι από 2 εκατομμύρια και πάνω. Τη διαβάζουμε στο συμβούλιο, εμείς την ακυρώσαμε γιατί δεν υπήρχε και οι κοιτικές, και το ξαναβγάζουμε και τρίτη φορά. Στην τρίτη φορά έρχεται η εταιρεία ενώσεων και δίνει αυτό το τίμημα που έχει δώσει, το 1,275. Θα μου πείτε τώρα η ερώτηση, είναι μικρό, πρόεδρε, ή μεγάλο?
Θα σας πω την αλήθεια. Και εμείς το περιμέναμε ότι το τίμημα του Κάστρου θα είναι μεγαλύτερο. Ναι. Αλλά όταν έρχονται 10 γραφεία δικηγορικά στη Λευκάδα, που ήταν αντιπροσωποί από κάποιες εταιρείες, και παίρνουν τα σχέδια, παίρνουν από το μηχανικό τα πάντα, και μετά δεν καταθέτουν ούτε πρόταση. Όταν κατεβαίνουν 6-7 εταιρείες από τη Θεσσαλονίκη και παίρνουν τα σχέδια και όλα αυτά τα email και είναι γραμμένα και δεν στέλνουν ούτε απάντηση. Όταν έρχονται 5-6 μεσίτες εδώ, λευκαδίτες, για να μην λέω ονόματα ποιοι, και παίρνουν τα σχέδια και ότι θα το στείλουν σε πελάτες στο Ισραήλ, στην Ρωσία και εδώ και εκεί, και δεν έρχεται κανένας, να σας πω την αλήθεια ότι το 1.275 είναι πολύ καλό. Μάλιστα. Κόπηκε η σύνδεση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ. Μείναμε στο 1.275 για να συνοψίσουμε σιγά σιγά. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχω. Δεν προλαβαίνουμε μια ώρα, όπως καταλαβαίνετε. Στο 1.275, είπατε ότι το 1.275 είναι πολύ καλό το τίμημα μετά από αυτό. Εκεί μείναμε, Πρόεδρε. Ωραία. Πέφτει η σύνδεση. Δεν ξέρω γιατί τώρα, παιδιά, τι συμβαίνει και δεν μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Κατοπόδη. Δεν μας θέλει σήμερα. Νομίζω ότι είναι πάντα όταν γίνεται αυτό. Κύριε Κατοπόδη, θα ολοκληρώσουμε σήμερα, νομίζω. Είστε πάλι εδώ μαζί μας? Δεν μας ακούει ο κύριος Κατοπόδης. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει χαθεί η σύνδεση για να ολοκληρώσουμε. Μείναμε βεβαίως στην αναφορά αυτή του Προέδρου. Κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πολύ. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Δεν ξέρω γιατί. Κύριε Κατοπόδη, μας ακούτε? Ναι, μας ακούτε τώρα? Ναι. Λοιπόν, 1.275 είπατε είναι μια πολύ καλή τιμή. Μείνατε εκεί. Ότι 1.275 πάνω σε αυτό, ότι δεν έχει έρθει καμία άλλη πρόταση. Ότι το οικόπεδο είναι μέσα σε Ναρτούρα. Είναι σε περιοχή. Μάλιστα. Αρχαίου κάλους και τέτοια. Όλα αυτά. Και δεν έρχεται κανένας να δώσει προσφορά. Προσφορά, με ακούτε? Προσφορά. Και γυρίζουν και μας λένε ότι υπάρχει μικρό, είναι μικρό. Ωραία, αφού είναι μικρό, γιατί δεν έρχεται κάποιος να ζητήσει να το πάρει αυτός? Ωραία. Θέλω λίγο... Γιατί δεν έρχεται η πρωτοβουλία, συγγνώμη τώρα, γιατί δεν έρχεται η πρωτοβουλία για το κάστρο να το πάρει? Να μας δώσει και ένα 275 για να το πάρει. Και να το πλήσουν αυτοί μετά, να το βγάλουν ή να το δώσουν, να το χαρίσουν στο Δήμο, να το χαρίσουν στο γυροκομείο και όπου θέλουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο ακίνητο. Και το έχουμε πει 1.000 φορές. Δεν μπορεί όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη να μην έρχεται ένας επενδυτής να επενδύσει εκεί πάνω. Και μην τα λέμε ότι είναι φιλέτο. Δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Εγώ βγαίνω και λέω, σας λέω αλήθειες. Μακάρι να υπήρχαν προσφορές. 3, 5 και 7. Ποιος πρόεδρος, ποιος Δέλτα Σίγμα δεν ήθελε τέτοια πρόταση? Πεςτε μου, ποιος θα ήταν αυτός που δεν θα ήθελε τέτοια πρόταση 5 εκατομμύρια ευρώ για το κάστρο? Να ξεχρεώσουμε, να μας μείνει και μας 2 εκατομμύρια, να κάνουμε ένα λιτροβιό, να κάνουμε ένα ενοποιείο, να κάνουμε ένα παντζαριό και να μείνω και εγώ στην ιστορία ότι φτιάξαμε τρία πράγματα στο ΔΑΟΡ. Ωραία. Κύριε Κατοπόδη, για να... δεν βγαίνει, δεν υπάρχει. Πεςτε μου μια πρόταση που ήταν μεγαλύτερη από το 1.275. Πέστε μου ότι αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια που βγαίνει το κάστρο ή για ενοικίαση ή για το... Να σας πω και για την ενοικίαση. Όταν εμείς κάναμε το διαγωνισμό για την ενοικίαση και ήρθε πάλι νόσιον και το πήρε για 35 χρόνια, είχαμε πάρει 100.000 ευρώ ενίκιο και το μπόνους που λογιστικά και οικονομολόγοι, οι δικοί μας λέγανε ότι θα γυρίζει από 120 μέχρι 130.000 ευρώ το χρόνο. Και μου είπαν στο Σύμβουλο προχθές ότι υπήρχε πρόταση παλιά με 119.000 από κάποιους Ρώσους, από κάποιους Ισραηλινούς. Μα τότε, που δεν ήμουν εγώ στο Συμβούλιο, και η Γενική Συνέλευση τους έδιωξε, γιατί ήταν εταιρεία που ήταν η Μαϊμού, δεν υπήρχε αφημί. Ναι. Δεν υπήρχε αφημί. Δώσανε μια προσφορά και δεν υπήρχε αφημί. Θυμάμαι, τα λέγαμε τον κύριο Μελά. Ξέρετε καμιά εταιρεία επίσημη να μην έχει αφημί? Ναι. Θέλετε να πείτε ότι δεν υπήρξε καμία αξιόπιστη πρόταση? Καμία. Γι' αυτό. Όχι. Για να όλοι συνοψίσουμε. Έρχονται, ρωτάνε, το βλέπουν, ναι. Είναι ωραίο, ναι. Όταν παίρνουν τα χαρτιά και βλέπουν ότι είναι μέσα στην αρχαιολογική ζώνη Α, είναι μακριά από το δίκτυο αποχέτευσης της Λευκάδος, είναι ότι είναι εκείνο, ότι είναι αλλιώς, ότι δεν μπορείς να τον γκρεμίσεις για να το ξαναφτιάξεις. Γιατί αν λέγαμε ότι εκεί είναι 13 στρέμματα που εμείς βγάλαμε, καταρχάς να σου πω και κάτι άλλο που ακούγεται πολύ έντονα, ότι η Νόσιον θα πάρει 24 στρέμματα. Η Νόσιον θα πάρει τα 13,5 στρέμματα αυτά
που έχουμε βγάλει εμείς διακήρυξη. Τα άλλα 11 στρέμματα που ανήκουν στο ΤΑΟΡ δεν υπάρχει περίπτωση, όχι νόση ούτε κανένα να τα πάρει. Αφού τα συμβόλαια, αν γίνουν ποτέ, είναι για τα 13,5 στρέμματα. Πώς θα πάρει 24? Ωραία. Γιατί τα ακούω και εγώ ότι θα έρθει Νόσιον και θα κλείσει από το Αλσάκι μέχρι το Φάρο. Η Αμόγλωσσα είναι έξω. Ο Φάρος είναι, είναι έξω που κάνουμε μπάνιο. Το Ταόλ, μπροστά από το Ταόλ υπάρχουν 13 στρέμματα, 13 στρέμματα για να κάνει μπάνιο Λευκαδίτης. Από το κάστρο το Ταόλ μέχρι τον Αγιάννη είναι 9 χιλιόμετρα παραλία. Και έχουμε κολλήσει όλοι ότι θα πάρει η Νόσιον από το Ασλάκι και πέρα και δεν θα αφήνει κανένα να περάσει. Ωραία. Πρόεδρε, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Γιατί αυτά είναι για τρέλα. Ωραία. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να κάνω. Πρέπει να κλείσουμε. Είναι παραπέντε. Με πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του Sky. Μέσα σε όλα αυτά βγήκε μια ανακοίνωση από την Ομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι η πρώτη, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει βγάλει και το ΚΚΕ. Μπορεί. Είναι η πρώτη όμως. Πρόσφατα βγήκε, όπου λέει να γίνει με ανοιχτή διαδικασία η όλη διαδικασία και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο σε αυτό, κλείνοντας. Μα και θα σας πω τώρα, γιατί είχαν έρθει μια επιτροπή και το είχα βγάλει και εγώ από το ΣΥΡΙΖΑ Λευκάδος με τον πρώην αντιπεριφερειάρχη, με τον αγροτικού τομέα, τον υπεύθυνο και με τον γραμματέα του, κύριε συντονιστή του, και τους ενημέρωσα ότι τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά. Δεν μπορεί κανένα Δέλτα Σίγμα να παίξει με τις αποφάσεις και με τους νόμους και με τις σκίες. Έτσι έχουν τα παιδιά πραγματικά. Αυτό μου είπαν ότι, πρόεδρε, καλύτερο για το συνεταιρισμό και για το, ΤΑΟΛ και για σένα προσωπικά είναι να πας σε μια διαζώση. Τους είπα ότι θα περιμένω, παιδιά, να δούμε μέχρι την τελευταία μέρα πώς μπορούμε να το κάνουμε διαζώσεις, αν μας το επιτρέψει ο νόμος και οι υγειονομικά πρωτόκολλα να γίνει. Ωραία, καλά. Από εκεί πέρα τώρα, αν βγήκαν έξω και κάμανε μία δήλωση του Τέστιν ότι φταίει σε όλο το κακό του συνεταιρισμού, φταίει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι δικαίωμά τους και τους κραίνει και ο κόσμος, γιατί αν πάμε και λίγο πίσω να κάνω και εγώ λίγο το συνήγορο του διαόλου, ότι 5 εκατομμύρια επί ΠΑΣΟΚ σβήσανε στο συνεταιρισμό και υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Επί Νέας Δημοκρατίας σβήσαν άλλα 3 εκατομμύρια και επί Ξενοφώνου του Βεργίνη που ήταν αντιπρόεδρος της τράπεζας γίνει και η μεγάλη ρύθμιση το 2003. Και αν το φέρανε και εδώ το ΤΑΟΛ που ήρθε, δεν το φέρανε και δεξιές διοικήσεις, γιατί δεν είχε και ποτέ δεξιά διοίκηση το ΤΑΟΛ. Τώρα, εντάξει, όταν βγάλουμε μια ανακοίνωση, καλό είναι να προσέχουμε τα πάντα. Μάλιστα. Δεν βγάνεις μόνο μια ανακοίνωση για να κάνεις πολιτική και να ρίχνεις τον μπαλάκι. 5 χρόνια ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήβρισκα τον υπουργό ούτε να μιλήσουμε και να του πούμε για το πρόβλημα του συνεταιρισμού και των συνεταιρισμών όλων. Κύριε Κατοπόδη, εδώ σκόνε και ένα τηλέφωνο. Ωραία. Υπάρχει και ένα υπουργείο. Δουλεύουνε. Μιλάς και με 10 υπουργούς. Τότε δεν μιλάει με κανέναν. Ναι. Ωραία. Τώρα, εντάξει, εγώ δεν θέλω να το χοντρίνω. Ας μείνουμε εδώ. Απλά οφείλω να σας ρωτήσω. Ναι, θέλω να μείνει εδώ. Αλλά όταν βγάλεις μια ανακοίνωση και παίζεις με τη δουλειά 15 μόνιμων εργαζομένων και 2-3 που παίρνουμε το καλοκαίρι, 18-20 άτομα. Είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να προσέχουμε τα λόγια μας όλοι. Από όποιο χώρο και να ήταν. Εγώ θα το έλεγα από όποιο και χώρο να ήταν. Και από τη Νέα Δημοκρατία ανέβγαινε ανακοίνωση, και από το ΠΑΣΟ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ και από όλων. Εγώ εδώ ενημέρωσα τη Λευκάδα και ενημέρωσα όλη τη Λευκάδα, όλα τα χωριά και τα κόμματα, για να μην μπουν την άλλη εβδομάδα, αν η PQH προχωρήσει σε κατάσχεση των λογαριασμών, μην πέσουν όλοι από τα σύννεφα και πούνε ότι δεν ξέραμε, δεν είδαμε. Όλοι ξέρουν τώρα και όλοι έχουν δει. Και ο πιο τυφλός ήρθε εδώ και είδε καρδιά. Τώρα θα κρίνει η ιστορία. Ωραία. Αν εγώ λέω ψέματα, είτε τα παγκαλάκια έξω λένε την αλήθεια. Άρα λοιπόν, την Κυριακή είναι η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη. Την Κυριακή είναι. Πρέπει να υπάρχει μια απαραίτητη συμμετοχή, δηλαδή αν κάποιοι δεν συμμετέχουν, παίζει να ακυρωθεί. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, κύριε Κατοπόδη? Ήταν το να ακυρωθεί η Γενική Συνέλευση, παίζει με το ίντερνετ, παίζει με το ρεύμα, κατάλαβα, γιατί αυτό είναι μέσω τηλεδιάσκεψης. Ναι. Αυτό παίζει το τεχνολογικό κομμάτι.
Ναι. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Αν κοπεί το ρεύμα αύριο στη Λευκάδα ή κανένα όπως έκανε εκείνη τη μέρα ένα μπουρίνγκε, σηκώθηκε. Από την άλλη μεριά, αυτό που μου λέτε, ότι στην Γενική Συνέλευση είναι η δεύτερη. Τι 5 άτομα είναι, τι 255 άτομα είναι, η απόφαση θα είναι που θα σταλθεί στην τράπεζα όποια και δίποτε απόφαση είναι. Ή την απόφαση την πάρουν 8 ή σε 218. Κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ προσωπικά, να σας πω κάτι, εμείς προσωπικά στο Συμβούλιο, θέλουμε να μπει ο κόσμος μέσα. Να μπει ο κόσμος μέσα, να στηρίξει την πρόταση της διοίκησης για να μπορέσει το ΤΑΟΛ να μην ο φτωχός είναι την κινήση της Λευκάδος. Να μην έχουμε μόνιμα αυτό το βραχνά. Θα κατέβει η τράπεζα και θα μας τα πάρει. Δέκα χρόνια τα ακούμε αυτό το πράγμα. Και τι λέμε. Είναι τόσο δύσκολο να... Δηλαδή, ποιοι οικονομολόγοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Ότι πουλάμε αυτά που είπε και μας υπόδειξε η Γενική Συνέλευση... τα μη παραγωγικά ακίνητα που έχουμε αυτή τη στιγμή, μη παραγωγικά ακίνητα, το κάστρο πληρώνουμε 22.000 έμφυα το χρόνο και είναι μη παραγωγικό από τότε που έκλεισε το νοπείο. Και κανά δεκαριά χρόνια που ήταν νοπείο μπαίναμε και μέσα, αλλά άσε το αυτό. Μη παραγωγικό. Βγάλαν τη Βασιλική και λέμε τώρα ότι με αυτά τα δύο ακίνητα του Βασιλικής και το κάστρο φεύγει το δάνειο από πάνω μας. Ή αν δεν μπορέσει να φύγει η Βασιλική σε κάποιο διάστημα, μέχρι και 7-8 χρόνια, εμείς πάμε σε μια ρύθμιση 73 και 75 χιλιάδες στα 2-3 χρόνια τα πρώτα, γιατί έχουμε και κάποιους ανθρώπους δικούς μας που θα φύγουν και τέτοια. Κοστολογισμένα είναι τα πάντα όλα και βγαίνει και κάνει μια πρόταση η διοίκηση, που και η πρόταση της διοίκησης δεν την έβγαλα εγώ, δεν ήταν περαθιά να τις μάθω οικονομικά στις Λευκαδίτες και σε κανέναν. Εταιρεία πληρώναμε στην Αθήνα, οικονομολόγους έχει, δικηγόρους έχει και μας έβγαλαν αυτή την πρόταση. Μάλιστα. Που πιστεύω, και αυτό πιστεύουν και οι πιο πολλοί, ότι είναι καλύτερη. Να φύγει η ΟΤΑΟΛ μία και καλή και να πάρουμε και τα περιουσιακά μας στοιχεία πίσω. Να πούμε ότι είναι δικά μας τώρα, η καρέκλα που καθόμαστε δεν είναι δικιά μας. Είναι στην PQH κατασκευμένη. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα λιτροβιό. Δεν μπορούμε να επενδύσουμε. Ωραία. Κύριε Κατοπόδη, έχω τελειώσει. Νομίζω ότι δώσατε το κλίμα. Απαντήσατε σε όσες κριτικές υπάρχουν. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για χαρά.